Θρίαμβος, θρίαμβος, 2,8. Δεν θα ξεκινήσω από τον κύριο Κουδουνάρη, θα τον αφήσω για το τέλος. Εντάξει, να έχω ανυπομονησία. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Γαβαλά. Ναι, κοίταξε, εμένα μου αρέσει το look καταρχήν γιατί σου προσθέτει μια χαρά φανταστική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, θα πάμε όμως στο διαγωνιστικό κομμάτι. Όπως σε έβλεπα πριν από μακριά, νόμιζα ότι είναι ένας αστακός που είναι τα πλοκάμια το, αυτό, το χρυσό top. Αλλά αυτό είναι ένα απλό χρυσό. Δεν έχει κανένα μαλάκιο επάνω του. Όχι, δυστυχώς. Βγάλε λίγο το σακάκι γιατί κάποια στιγμή... Όχι, δεν θα το βγάλω όλο, αλλά θα... Α, ωραία. Όχι, θέλω να πω. Γιατί, αν σε αυτό το look είχες βάλει ένα λευκό πουκάμισο, δετό, έστω και με αυτά από μέσα, γιατί θέλει να σου χαϊδεύει το σώμα οι αλυσίδες και το καταλαβαίνω. Δεν θα τα βγάζουμε όλα από μια γυναίκα η οποία έχει συνηθίσει σε ένα στυλ σεξι. Πρέπει ίσα-ίσα να τις το εντονώνουμε και να τις το κάνουμε και εκλεπτισμένο και έντονο. Αν φορούσες λοιπόν ένα δετό λευκό πουκάμισο που κάνει λίγο... πώς τη λέγανε, η Μάρθα Καραγιάννη όταν έκανε εκείνη την τζιγκάνα που φοράει αυτό το έτσι με τα χρυσά και τα τέτοια, θα σε έκανε σεξι και θα σου επέτρεπε... Βεβαίως, μαζί με το κόσμο και το πουκάμισο από πάνω. Να βγάλεις το σακάκι, γιατί εσύ δεν μπορεί να μείνεις όλο το βράδυ με το σακάκι, αποκλείεται, δεν γίνεται. Θα σταθώ σίγουρα. Ναι, και οπότε μετά δεν θα αισθάνεσαι πολύ άνετα, γιατί είναι αρκετά evident, αρκετά, ξέρεις. Τώρα, η τσάντα μας, γι' αυτό το look δεν είναι σωστή. 2. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Καζαντζόγλου τώρα. Τζο μου. Χαρούμενη μου Τζο. Λοιπόν, κοίτα. Έχεις βάλει ένα top από μέσα, ένα σουτιέν, ένα μαγιό. Το τοπάκι σαν μαγιό, ναι. Ναι. Το οποίο αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ποτέ έτσι γυμνό. Δηλαδή, έπρεπε ή να έχεις μία διαφάνεια από πάνω, ή αν επιλέγεις τέτοια top, να έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια. Δηλαδή, να έχουν κάποιο λάστιχο από κάτω, είναι λίγο πιο, να έχουν μεγάλες τυράντες. Σε αυτή την περίπτωση που θέλεις τόσο πολύ να βάλεις αυτό το κόσμημα, εγώ θα επέλεγα ένα crop, το οποίο έρχεται ακριβώς εδώ στο λαιμό, σαν αθλητικό. Α, το πάει και από μέσα. Ναι, και να έβαζες από πάνω το κόσμημα. Σε καμία περίπτωση αυτή τη ζώνη, σε καμία περίπτωση αυτά τα σκουλαρίκια. Δηλαδή, είναι το κεντρικό σου κομμάτι. Και έπρεπε να το αντιμετωπίσεις σαν το star του συνόλου σου. Έχει μείνει μια καρδούλα εδώ και θα την αφήσω και σένα. 2. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον άνθρωπο που σου δώσε το ελεύθερο. Η Ιωάννα, είναι φοβερό το πόσο διαφορετική ενέργεια έχει σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή, όντως. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και ευχαριστώ πολύ για αυτό τα λόγια σας. Μου δώσανε άλλο boost. Το μυαλό μου γύρισε. Είπα, θα είσαι ο εαυτός σου, είσαι αυτή, τέλος. Και αυτό που είπατε, θα έρθεις να μας το δείξεις και να το εξελίξουμε κιόλας. Μπράβο. Το επεξεργάστηκα πάρα πολύ να ξέρεις. Δηλαδή, πραγματικά είναι τόσο εμφανές το πόσο καλά νιώθεις σήμερα, σαν η πρώτη σου μέρα. Εκτός από έξω καρδιά είναι και έξω πιο πολλά από ό,τι πρέπει σήμερα. Εντάξει, λοιπόν. Όταν έχουμε ένα τόσο καυτό σόρτ που σου πάει πάρα πολύ, κάπως το πάνω πρέπει να είναι λίγο πιο ντυμένο. Γι' αυτό το έβαλα το σακάκι. Έβαλε το σακάκι το οποίο δεν πάει. Λοιπόν, κρατάω το σόρτ, κρατάω τις μπότες, κρατάω το κόσμημα. Είναι λάθος όντως αυτό το μαγιό από μέσα, συμφωνούμε όλοι. Έπρεπε το πάνω να είναι λίγο πιο ντυμένο, δηλαδή να είναι ένα πιο παρτό. Από μέσα, δηλαδή ένα παρτό γεμάτο ρούχο από μέσα κάψιμο. Ή να είχε όντως το κόσμημα πιο πολλές αλυσίδες και από μέσα να έχεις ένα nude αν ήθελες να βάλεις αυτό το μαγιό, αλλά θα είχε τόσες πολλές αλυσίδες που θα ήταν πιο γεμάτο. Η ζώνη είναι λάθος, δεν πάει. Στα jean shorts μπορούμε να φοράμε και καθόλου ζώνες. Δεν ήμουν σίγουρη και το φοβήθηκε επειδή μου το είχε πει και το μην πάω και μου πει δεν αλλά στα jean επιτρέπεται. Όμως, παρόλα αυτά, μου αρέσεις πραγματικά πάρα πολύ σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ, αλήθεια. Λοιπόν, 2 για να σε καλωσορίσω στο My Style Rocks. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8,8. Έτσι καουμπόικα πήγαινε πίσω, ξέρεις. Σήμερα επιτέλους άρχισα να δείχνω τον πραγματικό μου εαυτό. Περπάτησα με τέτοιο αέρα και τέτοια αυτοπεποίθηση. Λες και περπατούσα για το μεγαλύτερο οίκο. Νομίζω ότι τώρα θα δείτε σιγά σιγά ποια είναι η Τζο.